συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 4 μη νομούς μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην Εγνατή Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμαστάσεις στον οδηγό για ταχύ-επιβατικού αυτοκινήτου, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα. Στη συνέχεια, το όχημα κινήθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, όπου προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες και ακινητοποιήθηκε, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον οδηγό διακινητή και τον συνοδηγό συνεργό του, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε, μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα 4 μη νομούς μετανάστες. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι για τις πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε το όχημα δηλώθηκε κλοπή, ενώ ο οδηγός δράστης στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.